Όπως η έρευνα σχετικά με την Ένωση για την απελευθέρωση της Ουκρανίας, οι διώξεις κατά αυτών των οργανώσεων είχαν τη στήριξη των υψηλότερων βαθμίδων της εξουσίας, ενώ το κίνητρο για να διευρυνθούν οι διώξεις ήταν ισχυρό. Οι αξιωματικοί της ΟΓΚΕΠΕΟΥ που ανακάλυπταν συνωμοσίες στην Ουκρανία προάγονταν. Την άνοιξη του 1931, όσοι εξειδικεύονταν σε αυτόν τον τομέα απέκτησαν το δικό τους ξεχωριστό τμήμα εντός της μυστικής αστυνομίας, το μυστικό πολιτικό τμήμα της ΟΓΚΕΠΕΟΥ στην Ουκρανία, το Σεγκρέτνο Πολιτίτσνι Βίντιλ. Στη συνέχεια το μυστικό πολιτικό τμήμα δημιούργησε ειδικές υπηρεσίες για να παρακολουθούν την Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας, για να επιτηρούν τους 60.000 Ουκρανούς που είχαν έρθει από την Πολωνία στην ΕΣΔΑ, καθώς και για να ελέγχουν το τεράστιο φάσμα των λογοτεχνικών ομάδων και των εκδοτών, των καθηγητών πανεπιστημίου, των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων ύποπτων ομάδων. Μάλιστα, το 1930 η ΟΓΚΕΠΕΟΥ ανήγγειλε ότι είχε ανακαλύψει μια συνωμοσία αντεπαναστατών, κτηνιάτρων και βακτηριολόγων, οι οποίοι υποτίθεται πως δηλητηρίαζαν τα πηγάδια και σκότωναν εκτρεφόμενα ζώα.